Με το ολοκληρωμένο πρόγραμμά της, απαντά η Νέα Δημοκρατία στην τοξικότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, σχολιάζοντας την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο περιθώριο των εγγενείων του ενεργειακά αναβαθμισμένου Δημαρχείου Ρεθύμνου, εκτίμησε ότι οι Έλληνες πολίτες θα πιστώσουν στον Πρωθυπουργό τα θετικά της διακυβέρνησής του. Το κακό με την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι επενδύει μόνο σε μια τοξικότητα, θέλει να τραβήξει τη χώρα στο παρελθόν, αλλά ούτε για το παρελθόν μπορεί να μιλήσει. Γιατί δεν την εξυπηρετεί η σύγκριση. Τι να θυμηθεί κανείς από το 2015 μέχρι το 2019, ότι κινδυνεύσαμε να μείνουμε εκτός ευρωζώνης, ότι υποθηκεύτηκε δημόσια περιουσία για 100 χρόνια, ότι περίμεναν οι συνταξιούχοι στις ουρές για να σηκώσουν 60 ευρώ. Ο κύριος Πέτσας τόνισε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών επενδύουν στην κοινωνική συνοχή και στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ για το νέο Δημαρχείο της πόλης του Ρεθύμνου είπε πως ο συμβολισμός του θα πρέπει να είναι διτός. Το ένα είναι η αγάπη και το άλλο η χρηστή διοίκηση. Αγάπη για την προσφορά στον τόπο, αγάπη για το καθήκον που μπορεί να βελτιώνει την ζωή των δημοτών, των επισκεπτών, όλων όσων έρχονται σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και φυσικά χρηστή διοίκηση, γιατί πρέπει να σεβόμαστε το μόχθο των δημοτών και των φορολογουμένων που από τον ιδρώτα τους παίρνουμε ένα μέρος προκειμένου να επενδύουμε στην κοινωνική συνοχή, στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και φυσικά σε έργα που κοσμούν την περιοχή. Ο Δήμος Ρεθύμνης με ίδιους πόρους επένδυσε ένα ποσό που ξεπερνάει το 1.300.000 επιπλέον για να κάνουμε αυτή την πολύ σοβαρή παρέμβαση με την οποία απαντάμε σε όλα τα προβλήματα ενός σύγχρονου κτηρίου. Να είναι ασφαλές, να είναι υγιεινό για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες και ενεργειακά να έχει μηδενική κατανάλωση. Στις έκτακτες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι, όπως η αύξηση του ενεργειακού κόστους, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Έχουμε συνδράμει όλη την αυτοδιοίκηση με επιπλέον χρηματοδότησης, 307 εκατομμύρια ευρώ συνολικά σε όλους τους Δήμους της χώρας το 2022. Ξεκινήσαμε με 25 εκατομμύρια ευρώ που θα είναι άμεσα το επόμενο διάστημα διαθέσιμα για τους Δήμους και 20 εκατομμύρια για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης. Ο Δήμαρχος έχει την ιδιότητα και του Προέδρου των ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Και επίσης την θέρμανση των παιδιών μας με 14 εκατομμύρια επιπλέον χρηματοδότηση για τις σχολικές επιτροπές που βγήκε πριν από 2 ημέρες. Απαντώντας σε σχετικό αίτημα για τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής του ειδικού σχολείου Ρεθύμνου στο χώρο του ΚΕΓΕ, ο κύριος Πέτσας τόνισε πως είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού.